Γιώργο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι γίνεται. Καλά, εδώ οι φανατικοί σου σε ζητάνε, θα τους ταλαιπωρήσουμε λιγάκι εμείς. Τους βάλαμε ροκές στην αρχή για να μην το. Να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πώς το είδες το επιμήθειο. Το επιμήθειο δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή. Σαν μάθη δηλαδή, έτσι, δεν μου πολύ άρεσε. Μια Κροατία μπαϊκισμένη, κουρασμένη πολύ, που σαν ποιότητα είναι καλύτερη από τη Γαλλία, και μια Γαλλία η οποία από ποιότητα δεν λέει πολλά πράγματα, μόνο αυτός ο Γκρισμάν πραγματικά είναι καλός παίκτης και ξέρει μπάλα, και μια Γαλλία που βασίζει περισσότερο στη δύναμη το μαύρο που έχει, που είναι διαφορά να μου πιθήκω από άνθρωπο. Δηλαδή αυτός ο Μποκμπά χθες έταπινε ανθρώπους. Έτσι. Ναι. Ακούτε... αυτό μπορεί να το παρεξηγήσει κανένα τώρα όπως το είπες. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, εγώ το λέω. Εντάξει. Ναι, καλά, εντάξει. Ο Μπαμπέ δεν σου άρεσε. Πραγματικά, ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι η Γαλλία χωρίς να μπει στην περιοχή στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο το μένα κοίταν. Αναφερθεί. Ναι. Αλλά δεν τι κάνει το βάρο. Αν δεν υπήρχε βάρο, δεν υπήρχε και μένα κοίταν το δεύτερο. Ναι. Δεν ξεφύγει. Αυτό. Βοηθάει λίγο στη διάβγεια του ποδοσφαίρου, στην κάθαρση. Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο μήχρονο Κροατία φαινόταν χάλια από κούραση. Οι Γάλλοι πιο δυνατοί, με πιο φρέσκοι από δυνάμεις, τους πήραν άνετο και εύκολα έτσι. Έκανε τη βλακεία. Α, θέλω να πω ότι ο θεματοφύλακας αυτός ο Σούμποσιτς τα φαγεί όλα όρθιος. Ένα παράδεισο εδώ, για θεματοφύλακα, 4 γκολ όρθιος. Ναι, ναι, η αλήθεια. Ήταν, όντως, όντως δεν ήταν πολύ. Δεν το λέρωσε το σορτσάκι. Όχι, όχι. Να σου πω ένα πολύ. Πήγαινε και ανάποδα από την μπάλα στα δύο, έτσι. Δηλαδή είχε και κίνηση αντίθετη. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω ένα παράξενο. Ένα σατανικό στατιστικό. Το 2010, τελικό Μουντιάλ. Συγγνώμη, 2006. Τελικό Μουντιάλ. Είναι Ιταλία-Γαλλία. Το πήρε η Ιταλία σαν πέναλτι, θυμάστε. Ποιος έπαιζε θεματοφύλακα στη Γαλλία, ο Μπαρτές. Σε ποια ομάδα παίζει ο Μπαρτές? Ποια? Στη Μονακό. Μουντιάλ 2010. Τελικός. Ισπανία, Ολλανδία. Έχασε Ολλανδία. Ποιος έπαιζε θεματοφύλακα στην Ολλανδία, ο θεματοφύλακας που έπαιζε στη Μονακό. 2014. Τελικός. Γερμανία, Αργεντινή. Το πήρε η Γερμανία. Ποιος έπαιζε θεματοφύλακα στην Αργεντινή? Ο θεματοφύλακας Μονακό. 2018. Έχουμε Κροατία-Γαλλία. Το πήρε η Γαλλία. Ποιος έπαιζε θεματοφύλακα στην Κροατία? Δεν ήταν, συγγνώμη, Γερμανία-Βραζιλία το 2014. Όχι, Βραζιλία ήταν με το τελικό που έπαιξε τα 7. Α, η Γερμανία. Σε αυτό το τελικό σήμερα, ξέρεις. Ναι. Έτσι. Ποιος έπαιζε θεματοφύλακα στην Κροατία? Ο Σούμποσιτς. Πού παίζει ο Σούμποσιτς? Στη Μονακό. Είναι τρομερό αυτό. Τι συμβαίνει με το. Μας ψεκάζουνε. Είναι τρομερό. Μιλάμε 4 μουντιάλ, οι ετοιμένοι είχαν για θεματοφύλακα τη Μονακό. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Γι' αυτό είναι ο σατανικό. Σατανικό. Δεν ξέρουν να διαλέγουν τερματοφύλακε στο πριγκιπάτο. Αν το είχαν σκεφτεί, οι Κροάτες δεν το βάζαν στο τελικό. Θα το είχαν έξω. Έξω γάμο την τρένα. Μάλιστα. Λοιπόν, γενικά πώς το είδε το Μουντιάλ, σαν σύνολο θεάματος. Είχε καλά μάτια, είχε σκάρτα μάτια, το μάπα. Είναι η αλλαγή του ποδοσφαίρου, παιδιά. Δηλαδή. Το ποδοσφαίρο έχει πάει στην ταχυδύναμη, στο βαράω, σκοτώνω, αντέχω, τρέχω, εκεί έχει πάει το ποδοσφαίρο. Όποιος μπορεί να αντέξει περισσότερο ξύλο μέσα στο, στο χόρτο. Μα έχει πάει αυτό το Μπογμπά ή αυτό ο Καντέ. Έτσι, ναι. Ο Μαντουινί. Αυτοί οι πίσμα που παίζουν στο κοινό τη Γαλλία που. Αυτού τώρα για να του ρίξει κάτω πρέπει να του πιάσει πρώτα. Έτσι. Και είναι λίγο δύσκολο. Έτσι όπως. Ντουβάρια, ντουβάρια. Θέλω να πω κάτι άλλο. Βγήκε MVP του Μουντιάλ ο Μόντριτ. Ο οποίο αναμφισβήτητα ήταν πάρα πολύ καλό παίκτη. Αλλά εγώ ρωτάω. Ο Μόντριτ στο Μουντιάλ πρόσφερε περισσότερο θέαμα, πρόσφερε περισσότερη ουσία από τον Αζάρα. Όχι. Δεν τον έχουμε τίποτα. Ο Μόντριτς, πολύ κουρασμένος, 60% από την ίδια, πήρε το Champions League φέτος, πάρα πολλά παιχνίδια, εθνικές ομάδες,
τον είδαμε το Μόντιτς. Μια πασούλα σε 3-5 μέτρα και αυτό ήταν όλο. Δεν χαρακτηρίσουμε το αμυντικό του πρωτάθλημα του Σόα. Το Μόντιτς, ο Αζάρα Β ήταν από ό,τι μου φάνηκε. Με τα γκολ του, ναι. Μετά βγήκε καλύτερο νέο παίκτη πρωταθλήματο του Μουντιάλ, ο Εμπαπέ. Αναμφισβήτητα είναι ένα παίκτη με τρομακτική εκρηκτικότητα, με φοβερή ταχύτητα, αλλά εγώ που δεν λαθεύω, μπάλα δεν ξέρει καλή. Δηλαδή τον είδα σε 3-4 φορέ που έφυγε με την μπάλα στα πόδια, τα κοντρόλ του μου θύμιζαν Αρδίζογλου. Για να θυμηθούμε κάτι πρόσφατο. Και δεν ήταν καλό ο Αρδίζογλου. Όχι, θέλω να πω ότι. Πώς είναι καλός, και ο Μπαπέ είναι καλός, δεν είναι καλός. Αλλά δεν είναι τώρα ο παιχταράς που ξέρει την μπάλα του Γκρισμάν. Δεν παίζουν και οι διαθέσεις, έτσι είναι, κάνει, έχει άλλο ρόλο. Ο Γκρισμάν ξέρει τι θέση παίζει. Τι σε παίζει. Χώρο. Ναι. Μην κοιτάξτε που γύρισε ο Ντεσάμπ, το γύρισε το δεκάρι, ψεφό δεκάρι. Ναι. Και βάλει το Ζιρού, αυτό το. Έχει η ομάδα να παίρνει Μουντιάλ, να βάζει 15 γκολ και ο Σέντερφορ να μην σχολάρει. Ναι, δεν ξαναδείχε, μπορεί να θυμάμαι. Ζιρού. Τα πίσω ο Ζηρού έβαλε στη διάσταση του Ολυμπιακού, να θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια. Με την Άσενα, το θυμάσαι. Ναι. Ολυμπιακό. Άμα το πάμε έτσι, ποιο έχει βάλει γκολ στον Ολυμπιακό. Α, μπράβο. Άστα να πάνε. Ερώτηση. Ολυμπιακό. Λιγάκι. Όλοι έχουμε ένα κουσούρι. Λοιπόν, που λε τώρα ο Ζηρού. Εμεί όμω μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί βασικά είμαι από όλων μα. Έλα, ρε. Ποιο μα να μιλάω. Ρίζω πολύ, ναι. Έλα. Κατάλαβες τώρα. Εγώ είμαι από όλα μέσα στα παιδικά μου χρόνια. Και εγώ. Μέχρι το που έβγαινε ο Αλαμάνος δεν είχα κόψει το γήπεδο ποτέ. Πάντα ριζούμπολη. Έβγαινε ο Αλαμάνος, διαλύθηκε αυτή η φοβερή ομάδα με Νικολαίδη, με Μπάμια, με Κόλλα, με Βελέτσα και με αυτούς. Και τέρμα δεν ξαναπήγα στο γήπεδο. Έπεσε όταν η ομάδα στη Δάλη Εθνική. Κατά της να πέσει με τον νέα Ταύρου και να κάνει 2-1. Αυτό δεν είναι σύλληπτα. Επανήλθε τώρα με τον Μονοβασιώτη. Εντάξει. Αλλά που λέει και το Μουντιάλ, αυτό είναι τώρα. Να σου πω κάτι άλλο. Χθες δεν είχαμε τεχνικές ενέργειες. Γι' αυτό όλος ο κόσμος θέλει να βρει τη Βραζιλία. Αυτή η σκατομάδα εφηνής Βραζιλίας. Εντάξει. Φέτος όμως δεν υπήρχε. Η Βραζιλία που ξέραμε ήταν μόνο στη σημαία και στη φανέλα. Είχε παίξει που ξέρουν μπάλα, παιδί μου. Έβλεπε παίξει που ξέρουν μπάλα. Και να σου πω κάτι άλλο. Αυτό που γίνεται τώρα με το Βέλγιο. Έπιασε ο Κουρτουά τις κάλτσες του. Χάσαμε οι άλλοι να πούμε τα ντερά τους. Γιατί αν πήγαινε τελικό η Βασιλιά δεν το είχαμε με τίποτα. Εγώ δεν είμαι πιο Βασιλιάδος. Απλά παρατηρώ ψυχρά την πραγματικότητα. Δηλαδή, πάντως και ένα άλλο ενδιαφέρον που έχει το Μουντιάλ, έτσι σαν παρααθλητικό ας πούμε, ότι το Βέλγιο και η Κροατία που απέκλεισε, δηλαδή δείχνει ότι και δικαίως αποκλειστήκαμε, έτσι, το Βέλγιο έδωσε, ήταν υποδειγματικό ποδοσφαιρικά και η Κροατία πήγε τελικό. Θυμήθηκε το, αυτό είπε. Δηλαδή να περάσουμε εμείς να πάμε πού ας πούμε, από ποιον αποκλείσουμε. Το γελίο ήταν ότι τότε είχαμε την απέτηση, πριν δώσουμε τον παράζο με την Κροατία, είχαμε την απέτηση να κερδίσουμε την Κροατία. Δηλαδή, να πάμε εμείς στο τελικό και η Κροατία να μην απέξω. Ήμαρτο. Εδώ κολλάει. Όντως. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα διακοπές τώρα που πάμε. Τι κάνουμε. Θα πάω για λίγη μέρα Σαντορίνη. Είναι ο Ζήλ εκεί, να του δώσει χαιρετισμούς. Ποιος είναι εκεί, ο Ζήλ. Ο Τούρκος. Ο Γερμανός. Δεν το ξέρεις, με το που αποκλείστηκε η Γερμανία, αυτό σε 24 ώρες ήταν στη Σαντορίνη. Φωτογραφιζόταν στην Αία. Ναι, μιλάς τώρα με τον Τουρκάκι. Ναι, ναι. Ο Γερμανός. Μεγάλος γενιάς στη Γερμανία. Είναι εκεί. Άμα τον δεις να βγάλετε selfie και να μας τη στείλεις. Αλλά θα χαμογελάς όμως. Ναι. Για να τη στείλει μετά στην Κολίνος. Λοιπόν, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Να περάσεις ωραία.